από το βιβλίο του Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός και ο Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης, των εκδόσεων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Κάποτε, ο Γερόντας Ευμένιος μου εκμυστηρεύτηκε ότι μνημόνευσε στην πρόθεση του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων στο Λεπροκομείο της Αγίας Βαρβάρας τον Ευρωπαίο γνωστό ανθρωπιστή Ραούλ Φολερό, παπικό στο δόγμα, επειδή είχε ευεργετήσει το Λεπροκομείο και τους λεπρούς γενικότερα και ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τότε, Άγγελος Κυρίου του πέταξε τη μερίδα από το Άγιο Δισκάριο τρεις φορές. Την τρίτη φορά εμφανίστηκε στον Γερόντα Ευμένιο λέγοντάς του ότι εκεί στην Αγία Πρόθεση έχουν θέση μόνο τα μέλη της Εκκλησίας. Του εξήγησε ότι στο κομποσχήνι του μπορεί να βάλει τους πάντες, αιρετικούς, ετεροθρίσκους, φωνιάδες, εγκληματίες, ασελγείς, ζώντες και κεκοιμημένους, το πλήρωμα όλης της οικουμένης. Στην ευχαριστιακή αναφορά όμως μόνο τους Ορθοδόξους, γιατί μόνον αυτοί αποτελούν τα μέλη της μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.